Ρε φίλε, γράφει. Α, ναι. Πάτα το subscribe σου, κάνε και το like σου και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που ακούτε είναι η μηχανή του Χρήστου και περιμένω να φύγει να πάει για δουλειά. Γιατί ακούω τον ήχο τώρα και σίγουρα θα υπάρχει μες στο βίντεο και θα πρέπει να το κόψω και δεν ξεκινάω το βίντεο αν δεν φύγει. Όχι, πες μου πόση ώρα κάνει να ζεστάνει η μηχανή μιας μηχανής. Μιας και είμαστε στα τέλη του Γενάρη, 28 Γενάρη γυρνάω εγώ σήμερα το βίντεο, για να σας το ετοιμάσω για την Πέμπτη, θα σας κάνω ένα haul με ρούχα, ό,τι πήρα τον Γενάρη. Είχα και γενέθλια, δηλαδή είχα και πραγματάκια, εντάξει, και κάποια δώρα και αυτά, επομένως όλα μου ήρθαν πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα περίμενα. Ήταν και εκπτώσεις, έμουα ένα μπουφάν δερμάτινο, με γούνα. Θα σας αφήσω και πώς το έχω φορέσει, μαζί και με κάποια άλλα πράγματα που θα σας δείξω τώρα, που έχω βγάλει μια φωτογραφία στο Instagram, θα σας την αφήσω κάπου εδώ, να το δείτε ολόκληρο το σύνολο, μόλις θα είχα αγοράσει. Αυτός με τον μπουφάν πήγα και το πήρα, μου είχε πάρει ο αδερφός μου ένα δώρο και πήγα και το άλλαξα και πήρα κάτι άλλο που ήθελα. Αυτό. Έχω δερμάτινο μπουφάν, καλό. Ήδη απλά δεν είχε γούνα, επένδυση μέσα. Και πήγα και πήρα αυτό, παιδιά, και αυτό έχει γουνίτσα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, φέρνει και το φως πιο κοντά για να το δεις. Έχει γουνίτσα και είναι πάρα πολύ ζεστό. Και είναι ότι πρέπει για τώρα, θέλω να βάλω δερμάτινο και αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο που θα σας δείξω είναι κάτι εκπληκτικές μπότες που πήρα, που πάθα σοκ. Μου είχε πάρει ο Χρήστος κάτι γοβάκια δώρο. Ήταν εκπληκτικά. Πήγα να τα αλλάξω σε νούμερο, αλλά δεν είχε καθόλου νούμερα, είχε εξαντληθεί. Επομένως, εντάξει, ήμουν λίγο άτυχη. Αλλά μέσα στην ατυχία μου ήμουν και λίγο τυχερή, γιατί βρήκα τις μπότες αυτές που ήθελα. Επομένως, να σας τις δείξω. Είναι αυτές εδώ. Είναι αυτές εδώ. Θα τις δείτε και αυτή στη φωτογραφία που έχω δίπλα, αυτές φοράω. Ζαρώνουν κιόλας, πηγαίνουν, είναι πολύ ωραίες και είναι πολύ άνετες με το τακούνι αυτό, το χοντρό. Να περπατείς, να πας μια βόλτα, είσαι πολύ άνετη και ωραία. Και επίσης το επόμενο που πήγα και πήρα που έπαθα εγκεφαλικό είναι αυτή εδώ η τσάντα. Είναι Guess και είναι υπέροχη, είναι μέσα έτσι λεοπάρ. Έχει και αυτό εδώ σαν επέκταση, πιο μικρό. Βέβαια το κακό είναι ότι δεν φεύγει. Είναι κολλημένο, όχι φεύγει, δεν μπορείς να το βάλεις μόνο του, ρε φίλε. Ναι. Α, μπορείς! Καλά, εντάξει, μπορεί να σου πω ότι τώρα το... Α, εδώ είχα το μακ, το κραγιόν. Εντάξει, και το ψάχνα. Μόνη μου, έτσι ζω. Εντάξει, τα μισά πράγματα έχω εδώ μέσα, μόνο αυτό σας λέω. Και τα ψάχνα, γιατί αλλάζω και τσάντες συνέχεια. Έχω και πολλές. Απλά με βολεύουν κάποιες φορές και οι αθλητικές οι τσάντες, όπως βολευτεί ο καθένας. Και πάμε στα Ζάρα. Το επόμενο που πήρα, βασικά αυτό το συγκεκριμένο που θα σας δείξω δεν το πήρα, μου το έφεραν δώρο στα γενέθλιά μου. Είναι αυτό εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πουλοβεράκι, γαλάζιο. Έχει μεγάλα μανίκια, έχει και εδώ πέρα τη γραβατούλα που δεν βγαίνει και μπορείς να κάνεις πολύ τέλειο outfit με αυτό το μπλουζάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μόνο κακό αυτού του pullover είναι το ότι μαδάει αρκετά, επομένως αν φοράς, επειδή εγώ είμαι αρκετά κρυουλιάρα και φοράω από μέσα κάποιες φορές και άλλο μαύρο μπλουζάκι πιο λεπτούλι, μακριμάνικο και γίνεται όλο λευκό, σαν να μαδάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτό είναι το κακό του. Έφυγε αυτό. Τώρα πάμε σε αυτά εδώ πέρα που τα πήρα το Σάββατο, αυτό που πέρασε. Το πρώτο είναι αυτή εδώ η φούστα. Είναι midi,
Έχει και σκίσιμο, όπως μπορείς να δεις εδώ πέρα. Την έχω, μόλις την είδα βασικά, την έκανα ήδη εικόνα με αρβιλάκια κάτω και ωραίο έτσι φούτερ, πουλόβερ, μπλουζάκι τέλειο από πάνω. Εντάξει, και το ερωτεύτηκα και το πήρα. Και το πήρα στην τιμή με την έκπτωση 25,95. Ωχ, πού το. Εντάξει, μια χαρά, τίμιο. Το επόμενο που πήρα είναι ένα πουκαμισοφόρεμα, μαύρο, τι άλλο, εγώ να φορέσω. Είναι αρκετά κοντούλι, επίσης και αυτό το έκανα εικόνα με αρβιλάκια, αλλά και με δερμάτινα μποτάκια ψηλά. Τώρα το βλέπεις με σιζάρα γιατί ήταν ακόμα στη σακούλα, δεν το έχω βγάλει καν να το πλύνω. Είναι έτσι, έχει αυτά εδώ πέρα που δίνουν έτσι μια essence. Ωραίο είναι, εντάξει, το πήρα 29,95 με έκπτωση. Καλά, εντωμεταξύ για το ύφασμά του πολλά είναι 30 ευρώ με έκπτωση. Τέλος πάντων, τώρα το πήρα. Παίρνεις εσύ πράγματα και μετά να μετανιώνω. Η απόδειξη. Και τέλος, το πιο τέλειο που βρήκα. Είναι αυτό εδώ, όπου αυτό πρέπει να το κουμπώσω, περιμένω. Είναι αυτό εδώ πέρα, σακάκι φόρεμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι πολύ κοντό. Είναι όσο πρέπει να είναι και με μαύρο καλσόν και με ωραίο ψηλό τακούνι από κάτω. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο για βραδινή έξοδο. Έχει και εδώ πέρα τη στυλ βάτα, που είναι και της μοδός. Και έχει και τη ζωνούλα για να σου κάνει έντονη τη μεσούλα. Και είναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βέβαια ήταν από 90 ευρώ, από 89,90. Το πήρα 39,90. Από αυτό το τελευταίο που βρήκα και έπαθα σοκ και έρωτα, είχαν μείνει μόνο δύο. Ένα σε small που έκανε σε μένα και σε ένα σε medium. Το small που μου άρεσε, που σας είπα υπήρχε μόνο ένα, έλειπε ένα κουμπί. Δεν μπορούσα να παραχωρείς κουμπί, γιατί μέσα δεν είχε εφεδρικό κουμπάκι. Δοκίμασα το medium, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ και λέω δεν πειράζω, στο πάρω μεγαλύτερο, έτσι λίγος τώρα πλέον το φορώνω πιο φαρδιά. Βέβαια μου ήταν σαν σακούλα μου, είπε ο Χρήστος, δεν ήταν καθόλου ωραίο. Του έλειπε και εκείνο κουμπί. Δηλαδή λέω πόσο γκαντέμις μπορεί να είσαι. Τέλος πάντων, μου άρεσε όμως πάρα πολύ, σε σημείο που μου κάνει ο Χρήστος, επειδή του άρεσε και αυτού, μου λέει δεν πειράζει, πάρτο, και πήγαινε σε μια μοδίστρα, βγάλε του όλα τα κουμπιά και αγόρασε κουμπιά δικά σου να του βάλεις. Του λέω ναι ρε, αυτή δουλειά θα κάνω, θα πάω να ψάχνω και για κουμπιά. Anyway, πηγαίνω στο ταμείο, της λέω τέλος πάντων της κοπέλας, μήπως υπάρχει πιθανότητα να έχετε κάποιο εφεδρικό κουμπάκι. Μου λέει όχι, δεν έχουμε. Σε λέω κρίμα, γιατί και το άλλο που βρήκα είναι σε μεγαλύτερο, σε medium, και του λείπει και εκείνου ένα κουμπί. Τη γυναίκα μου λέει εντάξει, μου λέει δεν πειράζει, φέρε μου το medium, να σου βγάλω το ένα κουμπί να στο δώσω. Τη λέω αλήθεια, μου λέει ναι. Έφυγα εγώ, Λούις η Αφροδίτη, και πηγαίνω να βρω το medium. Ευτυχώς, δόξα τω Θεούλη, το βρήκα το medium, το πήγα στο ταμείο, έβγαλε η κοπέλα του ψαλίδι, έκοψε το κουμπί. Πού το. Να το. Ορίστε, για να το φτιάξω, γιατί το έχω πάρει χωρίς κουμπί. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια, αν είχε 90 ευρώ, δεν θα το έπαιρνα. Για κανένα λόγο. Και τώρα πήγα και άλλαξα κιόλας πράγματα. Είχα πάει να αλλάξω πράγματα, επομένως δεν θα έπαιρνα. Ζάρα, έτσι, ναι, και αυτά ενώ μου αρέσουν. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως οι υπόλοιπες κοπέλες πάντα βρίσκουν ρούχα. Γιατί εγώ όταν πάω δεν βρίσκω ποτέ ρούχα. Για το λόγο το ότι δεν είμαι άνθρωπος με υπομονή. Δεν μπορώ να μπω μέσα την ώρα που γίνεται χαμός. Τα ρούχα είναι κάτω πεταμένα. Και γίνεται και όλες έχουν πέσει πάνω από κάτι. Δεν μπορώ να κάτσω με την ηρεμία μου να διαλέξω και να ψωνίσω και δεν έχω και πάρα πολύ υπομονή. Επομένως, όταν μπαίνω σε ένα μαγαζί, ρίχνω ένα βλέφαρο και εξαφανίζομαι. Αν δεν μου χτυπήσει κάτι, δεν θα αγοράσω κάτι και θα φύγω. Και γι' αυτό επιλέγω μαγαζιά που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά θα ψωνίσω μία στο τόσο. Αλλά θα πάρω φίλια και θα είμαι εκεί μόνη μου και θα είμαι και με την ηρεμία μου και όχι με την ψυχή στο στόμα. Τώρα έπρεπε έτσι κι αλλιώς όμως να πάρω κάποια πράγματα, γιατί μου είχαν πάρει και δώρα για τα γενέθλιά μου από το Ζάρα, όπου κάποια δεν μου έκαναν και έπρεπε να πάω να τα αλλάξω. Και ευτυχώς βρήκα αυτά τα τρία. Εντάξει, βάλαμε και κάποια άλλα χρήματα.
Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν θα έδινα τόσο λεφτά για να πάρω κάτι που δεν είχε κουμπί. Και εννοείται δεν είμαι ο άνθρωπος που δοκιμάζω, ε. Δεν πάω σε δοκιμαστήριο, με το μάτι. Μετά γυρνάω σπίτι μου να τα δοκιμάσω και αν μ' αρέσουν τα κρατάω. Αν δεν μ' αρέσουν πάω την επόμενη μέρα και τα αλλάζω. Παίρνω το πιο μεγάλο νούμερο. Δεν δοκιμάζω ποτέ. Καθόλου υπομονή όμως. Να δω τώρα ποιος θα ράψει το κουμπί. Αυτά λοιπόν πήρα για Γενάρη. Καλά πήγε ο Γενάρης, μπορώ να πω. Να είμαστε καλά, να έχουμε δουλειά, να βγάζουμε λεφτά, να ψωνίζουμε. Ή να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα ταξίδια μας, το ένα μας, το άλλο μας. Γιατί ο κάθε άνθρωπος επιλέγει που θα χαλάσει τα λεφτά του. Έτσι είναι αυτό. Α, μου πήρε και αυτή εδώ πέρα την πιτζάμα. Τη ριγέ, ροζ λευκό είναι η νονά μου. Είναι πάρα πολύ ωραία και άνετη. Αυτά. Και κάπως έτσι τελειώνουμε. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε το subscribe σας. Και πάνω σε αυτό να σας πω το ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και όταν λέω αρκετά δεν είναι 5, 10, 20 τα μηνύματα που μου έχετε πει με Αφροδίτη πώς γίνεται να έχεις τόσους λίγους subscribers και φαίνεται ότι κάνεις καλή δουλειά και ότι ασχολείσαι με το YouTube και το ένα και το άλλο. Ναι αγαπημένοι μου δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάτι κάνω λάθος αλλά δεν ξέρω τι λάθος κάνω. Θα το δω ελπίζω στην πορεία. Αυτό. Εσείς αν με βλέπετε και δεν έχετε κάνει εγγραφή, παρακαλώ πάρα πολύ κάντε, είναι δωρεάν. Κάντε και ένα like. Γράψτε μου και κάτω τι θεματάκι θα θέλατε να, έτσι, να δείτε και να κάνουμε. Α, και μόλις μου ήρθε, μόλις, πριν δύο μέρες μας έστειλαν το βίντεο του γάμου με τα highlights, επομένως εννοείται το ότι μέσα σε αυτές τις μέρες θα σας ανεβάσω και το βιντεάκι. Ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ το βλέπω εδώ και δύο μέρες, ανά μία ώρα που το πατάω και το βλέπω όλη την ώρα. Ω παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα από το γάμο. Τίποτα. Δηλαδή, όταν θα δω στο βίντεο, λέω καλά, έγιναν. Ξέρεις πότε έγιναν όλα αυτά, δεν θυμόμουν τίποτα. Θυμόμουν μόνο ότι έτρεμα, ότι σε κάποια φάση είχα βουρκώσει και ήθελα να βάλω τα κλάματα, ότι είχα τρομερό άγχος. Και λέω Παναγία μου, να τελειώνουμε, δεν μπορώ άλλο. Να πάμε στο κέντρο, δεν άντεχα. Είχα πάρα πολύ άγχος, παιδιά. Τέλος πάντων, το βίντεο που πάτησες να δεις έχει τελειώσει, επομένως σε φιλώ γλυκά. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια βίντεο, bye!